Η χειρή απάντηση της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, στις νέες προκλητικές αιτιάσεις της τουρκικής διπλωματίας περί τεχνητών συμμαχιών της Ελλάδας την ίδια στιγμή. Σε εκστρατεία διπλωματικής προσέγγισης της Αθήνας επιδίδεται η Μαδρίτη μετά την οξύτατη αντίδραση στην Ισπανοτουρκική Συμφωνία. Την άμεση αντίδραση της ελληνικής διπλωματίας προκάλεσαν οι ισχυρισμοί του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί τεχνητών συμμαχιών της Αθήνας. Αποτελεί τουλάχιστον οξύμορο η Τουρκία να ισχυρίζεται ότι εργάζεται για την διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και παράλληλα να κατηγορεί την Ελλάδα ότι προτιμά την ένταση, τη στιγμή κατά την οποία είναι ευρέως γνωστό ότι με παράνομες ενεργειές της η Τουρκία αποσταθεροποιεί την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Είχε προηγηθεί η προκλητική ανακοίνωση του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που κατηγορούσε την Ελλάδα ότι υποδαβλίζει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μάταιος σκόπος οι προσπάθειες της Ελλάδας να ανταγωνιστεί την Τουρκία σε κάθε ζήτημα, να προτιμά την ένταση από τη συνεργασία και να προσπαθεί να δημιουργήσει τεχνητές συμμαχίες. Ενώ μιλάει για διάλογο, από την άλλη καθημερινά κάνει εχθρικές και προκλητικές δηλώσεις για την Τουρκία. Στην Αθήνα, προκειμένου να δώσει διευκρινήσεις για την Ισπανοτουρκική Συμφωνία, αναμένεται να μεταβεί άμεσα ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Δένδια. Η αλληλεγγύη της Ισπανίας προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας και της Κύπρου, είναι υπεράνω πάσης αμφιβολίας. Υπεράνω πάσης αμφιβολίας και το λέω αυτό εδώ, στην έδρα του Κοινοβουλίου. Τα μηνύματα της τεδραμερούς διάσκεψης στην Αθήνα αλλά και η άσκηση Μέδουσα με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων επιτείνουν τον εκνευρισμό της Άγκυρας. Η Τουρκία έχει μπει σε αχαρτογράφητα νερά. Βρίσκεται στην περιδίνηση μιας πολύ μεγάλης συναλλαγματικής κρίσης με την τουρκική λίρα να καταραίει και τον Τούρκο πολίτη να πιέζεται πάρα πολύ. Ο πληθωρισμός βρίσκεται σε έκρηξη και ο ανορθολογισμός του Ερντογάν και στο εσωτερικό έχει χτυπήσει κόκκινο. Επιδιώκει να βρει μία επιτυχία στο εξωτερικό για να ισοφαρίσει. Βλέπετε τον εκνευρισμό του βεβαίως. Είναι μια επικίνδυνη φάση αυτή που περνάει η γείτονα. Η Ελλάδα συνεχίζει τον διπλωματικό μαραθώνιο με τον Νίκο Δένδια να μεταβαίνει στο Μπαχρέιν μαζί με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι. Ο Έλληνας Υπουργός είχε συνάντηση με τους ομολόγους του από την Ιορδανία, το Ιράκ, την Αίγυπτο αλλά και με τον γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου. Μήνυμα με αφορμή τη γιορτή των ενόπλων δυνάμεων έστειλε ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Συνεχίστε έτσι λοιπόν, υψώνοντας τείχη αποτροπής, τείχη επίγεια, πλωτά και εναέρια, με το κεφάλι ψηλά και το βλέμμα σας άγρυπνο, χωρίς να φοβάστε κανέναν και τίποτα. Την ίδια ώρα η Άγκυρα βρίσκεται στο στόχαστρο της Μόσχας για την πώληση μη επανδρομένων αεροσκαφών στην Ουκρανία. Ο Σεργέη Λαυρόβ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μευλού Τσαβούσογλου. Με τη μέγιστη σοβαρότητα να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες μας ως προς την τουρκο-ουκρανική συνεργασία στον τομέα της στρατιωτικής συνεργασίας, η οποία συμβάλλει στη στρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε και ο σύμβουλος ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, με τον Ιμπραήμ Καλίν σχετικά με την πορεία των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκε νωρίτερα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος θα έχει σειρά από συναντήσεις με την ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδας, καθώς και με την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας.